Και το Μαρούς θα παίξει πια με τον χρόνο, αφήνοντας κάτι σαν 14 δευτερόλεπτα στον Παναθηναϊκό, εάν εξαντλήσει τα 24 δικά του. Διαμαντόπουλος. Τον καλύπτει ο Διαμαντίδης, χωρίς ισορροπία προς τον Διαμαντόπουλο. Απευθείας από τις παλιές καλές μέρες του Παπάγου ήρθε αυτό. Στη λήξη της επίθεσης. Διαμαντίδης μπλέκεται, μπερδεύεται, υπάρχει φάουλ. Και βολές για τον Διαμαντίδη, ήταν το πέμπτο φάουλ των γηπεδούχων. Εδώ, δείτε πάλι. Σου λέω, αυτό ήρθε κατευθείαν από τον Παπάγου. Ο ουρανός είχε σκοτεινιάσει από τα χέρια που είχαν σηκωθεί. Αλλά αυτός έσπασε τη μέση πίσω, την πέταξε. Θυμίζοντας Διαμαντόπουλο τον 17, όχι τον 27, κατά τη ζημιά για τον Παναθηναϊκό στους 13 πόντους. Παναθηναϊκός.